Καμπανάκι κινδύνου λόγω της έξαρσης πυρκαγιών στο νησί μας από την καύση πολυμάτων καλλιεργιών. Μέσα σε 2 ημέρες εκδηλώθηκαν 45 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 17 στο Ηράκλειο, με τους πυροσβέστες να σπέβουν άμεσα στα επίμαχα σημεία για την κατάσβεση της φωτιάς και προτού λάβουν ανεξέλεκτες διαστάσεις. Παρόλο που είχαμε τους ισχυρούς ανέμους και τις συνθήκες αυτές, είχαμε εκδήλωση πυρκαγιών 45, οι οποίες ξέφυγαν από καύση πολυμάτων καλλιεργιών. Ευχαριστούμε λοιπόν την προσοχή στους συμπολίτες μας να είναι όσο το δυνατόν προσεκτικότεροι και αυτές τις μέρες να μην προχωράν σε καύση πολυμάτων καλλιεργιών. Και όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες που θα είναι από το επόμενο διήμερο και μετά, να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης. Σε σύνολο 45 πυρκαγιών στο νησί μας, λόγω καύσης πολυμάτων καλλιεργιών, υπήρξαν συλλήψεις 3 ατόμων, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Μπορεί να επιτρέπεται η καύση αυτή την περίοδο, όμως καιρός δεν το επιτρέπει. Οφείλω να πω ότι δεν σημαίνει ότι επειδή επιτρέπεται η καύση δεν υπάρχουν και συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να κάνει αυτός που προβαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Οφείλουμε να έχουμε δίπλα μας το απαιτούμενο νερό, 100 λίτρα τουλάχιστον, τα έχουμε πει 100 φορές. Δεν αφήνουμε αφύλακτη την πυρκαγιά και όταν έχουμε τελειώσει με την καύση προχωρούμε σε πλήρη κατάσβεση αυτής πριν φύγουμε. Σε περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί τα παραπάνω μέτρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τουλάχιστον 200 ευρώ, καθώς και σχηματισμός δικογραφίας. Έκλεισε στους πολίτες να μην προχωρούν σε καύσεις προϊόντων κλαδέματος και φυτικών υπολοιμάτων όσο διαρκούν οι ισχυροί άνεμοι που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς, απευθύνει ο Γιώργος Τσικαλάς. Ευχαριστούμε λοιπόν την προσοχή όταν οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, όπως αυτές που διανύουμε τώρα λόγω της περιορισμένης υγρασίας, λόγω της ξηρότητας που υπάρχει, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και της θερμοκρασίας που διανύουμε, που έχει το περιβάλλον, να μην προχωρούν σε καύση καν πολυμάτων καλλιεργιών. Πάντα μας ανησυχούν οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται σε μεικτή ζώνη οικισμού με δασική έκταση και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Πρέπει η πολιτεία επιτέλους να εφαρμόσει τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και να μπούμε σε άλλου είδους καταστροφής των υπολοιμάτων, με μηχανήματα πια. Την ίδια ώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο η αντιπυρική περίοδος στο νησί μας να ξεκινήσει αρκετές ημέρες νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει 1η Μαΐου, λόγω όμως των συνθήκων που επικρατούν και στο νησί μας, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Ο σχεδιασμός μας έχει προχωρήσει. Θα έχουμε τα ίδια εναέρια μέσα που είχαμε και πέρσι 3 τον αριθμό.